δεν έχει τώρα λίγα, έτσι. Ξεκίνησε και επίσημα η ανακύκλωση στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, η οποία ήταν κάτι περισσότερο από αναγκαία. Σήμερα στο Δημαρχείο των Λεχενών παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Πράσινης Ανάπτυξης, παρουσία του Δημάρχου Γιάννη Λέτζα και τη συμμετοχή αντιδημάρχων. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μετά από τις άκρες προσπάθειες των αντιδημαρχιών και προγραμματισμού και καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών, αλλά με τη συμβολή και την καθοριστική σημασία που έδωσε ο κύριος Παπασωτηρίου αλλά και η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, μπαίνουμε στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης. Ήδη έχουν ξεκινήσει δράσεις ενημέρωσης του κοινού, έχουμε ήδη μοιράσει σακούλες ανακύκλωσης, 7.000 σακούλες ανακύκλωσης, τοποθετούνται αυτές τις μέρες και οι τελευταίοι κάδοι ανακύκλωσης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Γίνονται καμπάνιες ενημερωτικές στα σχολεία, οι οποίες θα συνεχιστούν και θα συνεχιστούν σε βάθος χρόνου, γιατί η ανακύκλωση πρέπει να γίνει βίωμά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ σήμερα μετά από έναν μαραθώνιο 2 χρόνων περίπου μετά την εκλογή σας και με τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, τη δική μας υποστήριξη. Καταφέραμε τελικά να πούμε ότι και ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης προστίθεται στους 306 δήμους που πλέον κάνουν ανακύκλωση συσκευασίων στον μπλε κάδο στη χώρα. Σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα μέχρι τη Δευτέρα θα τοποθετηθούν οι πρώτοι 300 μπλε κάδοι. Σήμερα το νέο απορριμματοφόρο πραγματοποίησε και το πρώτο του δρομολόγιο, ενώ στα σχέδια είναι να γίνεται αποκομιδή 3 φορές την εβδομάδα. Ήδη έχουμε μοιράσει και συνεχίζουμε μέχρι και τη Δευτέρα να μοιράσουμε τους πρώτους 300 κάδους γεωγραφικά σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου μας. Το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης σήμερα ξεκίνησε το πρώτο του δρομολόγιο και ευελπιστούμε να το κάνουμε αυτό μέρα με τη μέρα, δηλαδή να βγαίνει τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Στο μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουν μοιραστεί περισσότερες από 7.000 σακούλες ανακύκλωσης στους δημότες Ανδραβίδας Κυλλίνης. Εύχομαι οι δημότες μας να το αγκαλιάσουν, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένοι από εδώ και πέρα. Σήμερα για το Δήμο μας είναι μια ημέρα που θα καθιερωθεί και θα γιορτάζει σαν περιβαλλοντολογική ημέρα του Δήμου μας. Και είναι και αυτό ένα από τα θετικά πρόσημα που έχει και δεν είναι τυχαίο που έχει ο Δήμος μας μέχρι τώρα.